Συγγνώμη. Θα τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Ωραία. Να πούμε όμως επιγραμματικά ότι ο καιρός δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσει αξιόλογα προβλήματα. Θα είναι έτσι άστατος σήμερα, αλλά και αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, που θα έχουμε και τη μεγαλύτερη έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα. Έχουμε και την περιφορά των επιταφείων. Έτσι. Φαίνεται σήμερα λοιπόν ότι ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει. Και σήμερα ξεκινάει και αύριο. Ναι. Βεβαίως. Σήμερα ξεκινάει η έξοδος. Θα δούμε τώρα σε λίγο στο λιμάνι τι γίνεται. Ναι. Και από αύριο θα γίνει χαμός. Ξέρεις χαμός. Κάτι. Πάντως για τις θαλάσσιες. Εγώ δεν φεύγω. Εδώ είμαι. Εδώ θα είμαι. Από πλευράς... να τσεκάρεις όποτε θέλεις. Από πλευράς ανέμων δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Παρά θα μπει έτσι ένας θετικός βορειοδυτικός άνεμος. Θα έχουμε όμως κάποιες βροχές, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Θα ενταθούν τα φαινόμενα και θα γενικευτούν το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες Κυριακής και στη συνέχεια πάμε για βελτίωση. Άρα λοιπόν το παραδοσιακό σούβλισμα του Οβελία για τις περισσότερες περιοχές δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα από πλευράς καιρικών συνθήκων. Το καθάρισε το ματσάκι. Ψήστε άφοβα. Το καθάρισε το ματσάκι. Ψήστε άφοβα. Ενώ υπήρχε ο κίνδυνος πριν μια μισή εβδομάδα, θυμάμαι. Ακριβώς. Μπράβο. Σας έλεγα ότι μέχρι το μεσημέρι, δεν ξέρω, μετά άρχισε λίγο, μέχρι το πρωί προλαβαίνετε, μέχρι κάποια ώρα, μπράβο, μετά πρέπει να μπούμε μέσα. Το περνάει λίγο πιο γρήγορα. Ομπρέλα προστασίας έβαλε ο Κλέαρχος πάνω από τον Οβελία. Θα περάσει. Το έλυσε. Αποτέλεσμα. Γνώση. Βέβαια. Γνώση. Ό,τι μπορούμε, αποτέλεσμα. Ό,τι μπορούμε να λύσουμε το λέμε. Κατέβηκε ήδη. Γνώση. Αποτέλεσμα. Εμείς θα τον τρέξουμε να ξέρεις. Μα τώρα, έλα τώρα. Βέβαιως. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τη σημερινή ημέρα. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, 2 Μαΐου. Βλέπετε προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα είναι αυτός ο άστατος καιρός. Δηλαδή στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και προς το βόρειο Αιγαίο. Θα συναντήσουμε, καθώς θα περνούν οι ώρες, αυξημένες συννεφιές με μπόρες ή και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Τα πιο πολλά φαινόμενα τα αναμένουμε προς τα βόρειο-δυτικά και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα μετατοπίζονται προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Να πούμε ότι τα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας μας είναι εκείνες εκεί οι περιοχές όπου θα έχουν τον περισσότερο άστατο καιρό, σε διάρκεια κυρίως, για τις επόμενες ημέρες. Βλέπετε βέβαια ότι μέσα στο Αιγαίο οι καιρικές συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες, ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Υποχωρούν και οι πολύ δυνατοί βοριάδες που ταλαιπωρούσαν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες τα προηγούμενα 2-24 ώρα. Βλέπετε, ο ισχυρός βοριάς περιορίζεται προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει τους 25 με 27 βαθμούς για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Καλές οι θερμοκρασίες σε ό,τι αφορά βέβαια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα δούμε όμως ότι από αύριο και κυρίως το Σάββατο θα έχουμε έτσι μία πτώση του υδραργύρου. Επομένως, την ανάσταση με το συνδυασμό των βροχοπτώσεων θα είναι απαραίτητο το μπουφάν ή και οι σακετούλες για τις περισσότερες περιοχές. Το κρατάμε, γιατί κάποιες μαμάδες, κάποιοι μπαμπάδες ετοιμάζουν τα πράγματα για να φύγουν. Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα μαζί. Και μπουφανάκι για τα παιδιά και για εσάς και μπουφανάκι. Ελαφρύ μπουφανάκι για την εποχή. Επειδή κάποιοι φίλοι που θα πάνε εκεί, τέλος πάντων. Γεια σου, ο Ανδρέας και η Ιωάννα. Γεια σας, παιδιά. Ο Ανδρέας και η Ιωάννα θα φεύγουν σήμερα. Θα πάνε προς την Πάργα και τα λοιπά. Τι κάνεις, παρέα εσύ? Είναι φίλοι μου, τσακάπω. Όχι, πού θα πάνε? Στην Πάργα. Στην Πάργα, μάλιστα. Πώς θα είναι? Θα είναι λίγο άστατος ο καιρός. Θα έχουμε λίγες βροχές. Φαίνεται όμως ότι την ανάσταση θα έχει βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή του Πάσχα πολύ καλό. Η Ελλάδα βαριά. Όχι ιδιαίτερα βαριά, αλλά θα χρειαστεί έτσι ένα μπουφανάκι, ζακετούλα, μακριμάνικο μπλουζάκι, μακριμάνικο μπουκάλι. Αυτό το κινητό, ένα μπουφανάκι, δεν κακό. Γιατί κατά τη διάρκεια της Ανάστασης θα έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία, κοντά στους 14-15 βαθμούς, και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα. Το μεσημέρι βέβαια της Κυριακής του Πάσχα καλύτερες καιρικές συνθήκες, αλλά θα κάνει την ψύχρα ή και το κρύο, θα μπορούσαμε να πούμε, τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Περίμενε λίγο. Ανδρέα, ζακέτα να πάει. Περίμενε. Και μπουφανάκι. Εσύ, για παίξηγησέ μου, θες κάτι άλλο? Για τους φίλους μου, ρε. Ναι, κάτι άλλο θες να ρωτήσεις για τους φίλους σου? Όχι. Όχι, να προσέχετε στον δρόμο, παιδιά. Okay. Βεβαίως. Θα έρθουν να σας βρουν κάτι άλλοι φίλοι μας αύριο. Αύριο. Ωραία, εντάξει. Okay. Να ξέρουμε. Πάμε να δούμε και τον ομό Αττικής για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα έχουμε λίγες συννεφιές. Προς το απόγευμα θα αυξηθούν οι συννεφιές. Δεν αποκλείεται στα πιο βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής, έτσι όπως περνάει αυτή η διαταραχή σήμερα, να συναντήσουμε λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές. Ισχυρός ο βοριάς, εκεί ιδιαίτερα προς το στενό του Καφηρέα, προς το Κάβο Ντόρο, μέχρι και το μεσημεράκι. Στη συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί και να στρέφεται ο άνεμος και σε νότιο με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις, και ο υδράργυρος μέχρι 26 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ περιμένουμε πιο άστατες καιρικές συνθήκες. Δεν αποκλείεται εκεί προς τις απογευματινές ώρες να συναντήσουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Δεν φαίνεται όμως τα φαινόμενα να προβληματίζουν ιδιαίτερα. Μπαίνει ένα νότιο-ανατολικό ρεύμα στο θερμαϊκό με τις εντάσεις του
στα 4 τοπικά ακόμη και 5 βαθμού. 9 βαθμού είχε τώρα το πρωί. 9 βαθμού γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν είναι από καμισάκι στην παραλία. Δεν είναι στον Λαρά. Βεβαίως, όχι, γύρω-γύρω. Δεν κάνει. Α, είναι η ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη έχουμε τις αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι, δεν μετράς τη θερμοκρασία του Λαρά. Όχι, όχι. Ατμόσφαιρα, σωστός. Απλά στο κέντρο της πόλης είμαστε κοντά στους 12 με 13 ώρα νωρίς το πρωί. Γύρω-γύρω όμως από την πόλη κάνει λίγο περισσότερη ψύχρα. Πάμε να δούμε τώρα μέρα με την ημέρα την εξέλιξη. Μεγάλη Παρασκευή, το ενδιαφέρον εστιάζεται βέβαια εκεί για την περιφορά των επιταφείων κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών. Βλέπετε βέβαια εκεί για την έξοδο των εκδρομέων. Στα ηπειρωτικά θα εστιαστεί ο άστατος καιρός. Προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα έχουμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Και καθώς θα πηγαίνουμε στη νύχτα, όπου θα έχουμε και την περιφορά βέβαια των επιταφείων, ο καιρός θα βελτιωθεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και η αστάθεια θα περιοριστεί προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άρα λοιπόν, μεγαλύτερη υποψηφιότητα για να χρειαστούν έτσι ομπρέλες κατά τη διάρκεια της περιφοράς των επιταφείων θέτουν περιοχές προς τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές σαφώς και υπάρχουν πολύ μικρές πιθανότητες για να συναντήσουμε έτσι κάποια φαινόμενα στάθειας, κάποιες μπόρες. Θα έχει γενικά προλάβει ο καιρός να βελτιωθεί. Θα κάνει όμως ψύχρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάμε να δούμε και το Μεγάλο Σάββατο. Αποκτά ενδιαφέρον πλέον ο καιρός, γιατί εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα περάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό, θα περάσει μια διαταραχή. Γι' αυτό και βλέπετε οι χρωματισμοί είναι πλέον πιο εκτεταμένοι, πιο πυκνοί οι χρωματισμοί, ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα περάσει η διαταραχή αυτή και μέσα στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν πολλές περιοχές είναι πιθανόν να χρειαστούν έτσι ομπρέλες κατά τη διάρκεια της Ανάστασης, ιδιαίτερα για τον ηπειρωτικό κορμό, και μέσα στη νύχτα θα μπαίνει σιγά σιγά αυτή η διαταραχή μέσα στο Αιγαίο για να ξεκινά και η βελτίωση του καιρού. Και πάμε για την Κυριακή του Πάσχα. Πλέον νωρίς το πρωί τα φαινόμενα που βλέπετε, οι χρωματισμοί, μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο, άρα προς τα ανατολικά και νότια. Θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές, πιθανόν και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Σχετικά γρήγορα όμως ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Βλέπετε ότι καθαρίζει ο χάρτης μας σιγά σιγά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Άρα λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει άστατος ο καιρός προς την Ανατολική και Νότια Ελλάδα, προς την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και το Ανατολικό Νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Δίκασε τα νησιά. Σιγά σιγά, βεβαίως. Θα ξεκινήσει έτσι με βροχές η μέρα της Κυριακής του Πάσχα. Στη συνέχεια όμως θα πάμε σε βελτίωση και βελτιωμένος ο καιρός θα παραμείνει και στις υπόλοιπες περιοχές. Άρα λοιπόν το παραδοσιακό σούβλισμα του Οβελία θα πραγματοποιηθεί με γενικά καλές καιρικές συνθήκες για τις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα ανατολικά και νότια, όπου θα ξεκινήσει άστατος ο καιρός για να αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται μέσα στην ημέρα. Δευτέρα του Πάσχα και Τρίτη του Πάσχα δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Κάποια στάθεια μπορεί να βγει το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Άρα λοιπόν και η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Για Τρίτη του Πάσχα δεν θα αντιμετωπίσει τρίτη κάτι. Του Πάσχα. Ναι, αφού είναι αργία, είναι πρωτομαγιά και μεταφέρθηκε η αργία εκεί. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και μαγαζιά κλειστά, όλα κλειστά. Σούπερ μάρκετ, Τετάρτη ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ. Ναι, θα είναι για τρεις μέρες, παιδιά. Θα το δείτε. Για τρεις μέρες. Εντάξει, υπάρχουν τα μίνι μάρκετ 24 ώρα που είναι. Δεν θα σας λείψει κάτι. Άρα όσοι λοιπόν επιστρέψουν τη Δευτέρα του Πάσχα ή την Τρίτη θα δουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Και ρο live πότε θα ξανάχουμε, πιστεύεις? Την Τρίτη. Ρο live θα τα δούμε. Τρίτη, Τετάρτη, προς Τετάρτη. Προς Τετάρτη. Προς Τετάρτη. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Προς Τετάρτη. Να πούμε αλήθειες εδώ, παιδιά. Ο Κλήαρχος δεν θα είναι αύριο εδώ μαζί μας. Το έχει πει αυτό. Το έχει πει. Κάτι θα έχουμε από Κλήαρχο, αλλά όχι. Θα αφήσει το βίντεο. Να σε ρωτήσω. Επειδή εμείς είμαστε βλάσφημοι και θα κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα. Ο Κλήαρχος θα είναι στην εκκλησία το πρωί. Θέλω μια χάρη. Θέλω να πας στο καφενείο στο Άστρος. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, ρε φίλε. Πρωί, αμάν. Να στείλεις ένα μήνυμα, να σου στείλουμε χαιρετισμούς εκεί στα παιδιά να μας δείτε. Βεβαίως. Δηλαδή. Θα προσπαθήσω τώρα, δεν το υπόσχομαι, γιατί οι πρωινές ώρες εντάξει πάμε να κοιμηθούμε λίγο. Αλλά... Τι να κοιμηθεί. Για εσάς όμως θα τα κάνω όλα. Σε παρακαλώ, ρε. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορεί να θέλουμε να σε βγάλουμε ζωντανό από το Άστρος με ένα Skype να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η πλατεία εκεί κτλ. Εντάξει, δεν θα έχει ξημερώσει ακόμα, θα είναι λίγο σκοτεινά γι' αυτό. Δεν θα έχουμε καλά πλάνα. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, άστονε. Να περάσει καλά τώρα. Είσαι ο διάδοχος της Φόντερ Λάιεν. Αφού δεν πάει με Μητσοτάκη, θα πας εσύ. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Να περάσετε τέλεια, κύριε. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Άμα θες κάτι για τον καιρό, πάρε το Μητροφάνη. Βεβαίως. Μπορεί να έρθει ο Μητροφάνης. Γιατί, βεβαίως. Δεν σε πειράζει, συνάδελφος μας είναι έτσι. Ο Γιώργος ο Μητροφάνης, ο άνθρωπος είναι ερασιτέχνης εμπειρογνώμονας. Παρακολουθεί τα μοντέλα με πολύ μεγάλη επιτυχία και πραγματικά έχει επιτυχίες. Οφείλω να το πω γιατί τον έχω δει. Γιατί τον έχω δει. Ξέρεις γιατί αυτό, ε? Γιατί του είπε ο Μητροφάνης ότι σε παρακολουθώ χρόνια. Και σε σέβομαι. Πάμε. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.